Καλημέρα, τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Τρίτη συνεχίζουμε τα καθημερινά 5 days of fall και σήμερα ο Φώτης είναι σπίτι. Οπότε δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό το vlog, καθόλου δεν ξέρω. Έχει λίγο μιξούλα, θα κάτσουμε σήμερα στο σπίτι, βάζουμε τον ωρό μας, θα βάλουμε και λίγο τριβίν. Χαμός, χαμός. Και για να βάλει και ωρό δεν είμαστε έτσι απλά καθόμαστε και το βάζουμε. Έχουμε και κλάματα, έχουμε και ιστορίες. Ένα παιδί τώρα που έβαζε ωρό για την πλάκα του, αν έβαζε αθούλα, ήθελε και αυτός οπωσδήποτε γιατί ζήλευε, και απλά καθόταν στον καναπέ και βάζαμε ωρό. Και ξαφνικά δεν θέλει για κανένα λόγο να βάλει και γίνεται μάχη στο σπίτι. Δεν ξέρω. Περνάει τη φάση του και αυτός, τέλος πάντων, οπότε δεν ξέρω πώς θα πάει. Παρ' όλα αυτά βρήκα λίγο χρόνο και έκανα ένα μικρούλι έτσι μποτέ. Πλήθηκα καλά, καθάρισα το πρόσωπό μου, χρησιμοποίησα τις κρέμες μου, έκανα και μία μάσκα, θα σας τα δείξω σε λίγο, να δείτε ποια προϊόντα χρησιμοποίησα. Όπως λέω και στα κορίτσια μου, στο πρόγραμμα των 30 ημερών, πρέπει να βρίσκουμε χρόνο για εμάς. Να προσέχουμε και να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Διότι τις περισσότερες φορές φτάνουμε στα όρια μας, και μετά υπάρχει κατάρρευση. Ψυχολογική, συναισθηματική, σωματική. Γενικά υπάρχει κατάρρευση. Οπότε είναι καλό να μας φροντίζουμε ώστε να αντέχουμε κιόλας. Ώστε να είμαστε χαρούμενες, ευτυχισμένες. Να νιώθουμε όμορφα με τον εαυτό μας. Προφανώς όπως έχω πει και όπως έχω εξηγήσει στα κορίτσια μου στο πρόγραμμα. Όταν λέμε αυτοφροντίδα δεν εννοούμε μόνο αυτό. Το θα κάνω ένα μποτέ το πρωί ή το μεσημέρι το απόγευμα. Όχι. Είναι η φροντίδα του εαυτού μας, της ύπαρξής μας και στους τρεις πυλώνες μας. Και στο σώμα και στο νου και στην ψυχή. Χρειάζεται να υπάρχει μια ισορροπία σε όλα. Τέλος πάντων, μη σας κουράζω με αυτά τα πραγματάκια τώρα πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί για μένα, απόγευμα θα το δείτε εσείς. Πάω να σας δείξω τι χρησιμοποίησα για να κάνω το μποτέ μου και ελπίζω να τα καταφέρουμε να πάμε καλά σήμερα. Λοιπόν, εδώ τα έχω αραδιάσει όλα. Για τον καθαρισμό χρησιμοποίησα αρχικά της Bioten, αυτό εδώ πέρα, το Micellar. Έβγαλα τα πρώτα έτσι ρήπους και όλα αυτά και λίγο μάσκαρα που είχε μείνει. Και μετά χρησιμοποίησα αυτό εδώ πέρα από Fresh Line. Είναι, καλώς είναι. Είναι συσκευασία ταξιδιού. Τελειώνει, έχει ελάχιστο μέσα, αλλά είναι πάρα πολύ καλό καθαριστικό. Είναι face wash για dry skin, για ξηρή επιδερμίδα. Βλέπετε ότι το έχω ψιλοκαταστρέψει. Αλλά είναι απίστευτα καλό. Μετά έβαλα αυτή τη μάσκα μου με ρόδι από την Απιβίτα. Μάσκα λάμψης. Πάρα πολύ. Είναι 10 λεπτά για την αφήνεις και ξεβγάζεις. Καταπληκτική. Και μετά, αφού τελείωσα με όλο το καθαρισμό, ξεπλήθηκα. Έβαλα τον ωρό μου από Lancôme. Τον εδώ πέρα. Έχω και το φώτι που κάνει παράσιτα. Η κρέμα ματιών από Lirac που χρησιμοποιώ. Όπα, έλα, πιάσε λίγο κάτι, ένα zoom. Να το. Είναι έξτρα εντατική. Και τέλος, την κρέμα ημέρας μου από Hydro Face. Είναι Lift and Restore Peptide Cream. Πάρα πολύ καλή. Σας έχω και κωδικό από κάτω, αν σας ενδιαφέρει να τη δοκιμάσετε. Καταλαβαίνετε πώς θα πάει το vlog σήμερα. Ήθελα να σας δείξω δύο πραγματάκια και δεν με άφησε ησυχία. Καταλαβαίνετε πώς θα πάει όλο το vlog, έτσι. Από το πρωί, το κυνηγάς όλο το σπίτι. Η αλήθεια είναι πως σήμερα δεν έχω βάλει στόχο κάποιο task συγκεκριμένο όπως είχα τις ντουλάπες χτες, διότι με το φώτι σπίτι δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα εύκολα. Παρ' όλα αυτά έχω κάτσει τώρα να δουλέψω λίγο, θέλω να προετοιμάσω την πρόκλησή μου για αύριο για το πρόγραμμα. Απαντάω και στα κορίτσια μου στα email τους που μου στέλνουν καταπληκτικά πράγματα. Και θα δουλέψω λίγο και το vlog και μετά θέλω να σηκωθώ να μαγειρέψω. Τώρα, έχω από χτες κοιμά, οπότε θα φάρε μακαρόνια με κοιμά ο Νίκος και τα παιδιά. Και θα φτιάξω φτερουγάκια κοτόπουλο για εμένα. Θα δω πώς θα κάνω. Μπορεί να τα βάλω στο φούρνο έτσι απλά να τα φτιάξω. Μ' αρέσει πολύ απλό, πολύ απλό-απλό. Βέβαια η άλλη επιλογή είναι να τα βάλω στο ρυθμό μάγειρα και να τα κάνω σαν βραστά. Δεν ξέρω ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάπως δουλειά. Στο σπίτι γίνεται χαμός. Χαμός, λοιπόν. Αυτό που δεν μπορούν να χωνέψουν, ότι το σαλόνι δεν είναι για να παίζουμε. Δεν, ναι. Εγώ έχω βάλει και τα χριστουγεννιάτικα εδώ μεταξύ, έτσι.
Μπίζα μου, λες, μην είναι χριστουγεννιάτικες, δεν έχω ντυθεί ακόμα. Έχει πάει 10 και δεν έχω ντυθεί ακόμα. Γιατί άμα σε πάρει ημέρα, άμα σε πάρουν υποχρεώσεις, άμα σε πάρουν δουλειές, ξεχνιέσαι. Θα πάω σε λίγο να ντυθώ. Αλλά πρώτα πρέπει να τελειώσω με τις υποχρεώσεις μου στον υπολογιστή, ώστε μετά να είμαι χαλαρή να κάνω τα υπόλοιπα. Θα φτιάξω και τα κοτοπουλάκια, θα δω πώς θα τα κάνω, θα σας δείξω κιόλας. Έφτιαξα pancakes κολοκύθας, υπέροχα. Θα σας αφήσω τη συνταγή από κάτω, διότι τόσο αφράτα, τόσο γεμάτα, τόσο τέλεια pancakes δεν έχουν ξαναγίνει. Θέλουν όμως πουρέ κολοκύθας που σας έδειξα στο προηγούμενο βίντεο χθες. Και σκέφτομαι να τους κάνω και muffin κολοκύθα σήμερα. Αλλά θα δω. Ο Φώτης μπήκε πάλι. Αν και είχα πει ότι δεν θα ασχοληθώ με ντουλάπα άλλο σήμερα ή δεν θα μπορούσα, τελικά τα κατάφερα. Τελείωσα όσα είχα να κρεμάσω. Από κάτω έχω βάλει δύο στήλες, είναι πρόχειρα για το σπίτι. Τα άλλα είναι κανονικά, αλλά πρέπει να βρω κρεμάστρες για να μπορέσω να τα κρεμάσω και αυτά. Και δεν ξέρω και πού θα τα κρεμάσω. Okay. Τελείωσα με τα σιρτάρια. Βρήκα ό,τι παντελόνια είχαμε για φέτος. Κάποιοι μπορεί να μας κάνουν και του χρόνου. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Από εδώ στη μικρή. Μου μείνανε δύο ράφια άδεια, ευτυχώς. Εδώ πέρα είναι όλα όσα θα φορεθούν του χρόνου, καλοκαίρι και του χρόνου χειμώνας. Και, πω ότι σταμάτα, το τελευταίο ράφι, και αυτό εδώ πέρα η στήλη, είναι ρούχα που πρέπει να ξεκαθαρίσω και ποια θα δώσω, ποια θα πετάξω. Εντάξει, όχι, αντικειμενικά, για το χαμό που γίνεται εδώ πέρα σήμερα, καλά τα πήγα που κατάφερα να ξεχωρίσω τα ρούχα του Φώτη τουλάχιστον. Έλεγα θα κάνω τα κοτοπουλάκια στο φούρνο. Εν τέλει τα έβαλα τα φτερουγάκια στο τηγάνι. Πολύ ωραία. Έχω βάλει εδώ πέρα νερό να βράσω μακαρόνια για τους μεγάλους. Μακαρονάκι τέτοιο το φυλάκι για το Φώτη. Γιατί ξαφνικά δεν θέλει να φάει κανονικό σπαγκέτι. Δεν ξέρω γιατί. Οπότε θα το φτιάξω τέτοιο. Κιμά έχω έτοιμο από χθες. Τώρα στα φτερουγάκια τι έβαλα. Έβαλα λίγη μουστάρδα. Αλάτι, πιπέρι, λίγο κύμινο και τζίντζερ. Αυτό. Είναι, νομίζω, γευστικότατα έτσι. Καλά, δεν βάζω λάδι τους ή άλλως. Δεν χρειάζεται, θα βγάλει αυτό λίπος. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει κάτι της. Οπότε, σε κανένα μισάωρο το φαγητό μου θα είναι έτοιμο για σήμερα. Η ώρα έχει πάει 2 παρά 5. Σήμερα το λέω σωστά, όχι όπως θες που έκανα λάθος, γιατί έβλεπα ανάποδα. Λοιπόν, και μόλις κατάφερα να βάλω τα παιδιά να ξαπλώσουν. Ο μικρός είναι πάρα πολύ καλύτερα. Δηλαδή, δεν έχει τις μυξούλες ακόμα, αλλά για κάποιο λόγο αρχίσαμε να βάζουμε πάλι ωρό φυσιολογικά, σαν να μην τρέχει τίποτα. Επειδή έχει λίγο βήχα, του δίνω μελάκι, κουταλάκι με μέλι, ώστε να μαλακώσει λίγο. Βασικά έχει λίγο βήχα, γιατί καταπίνει μίξες, το παιδί ζορίζεται. Τέλος πάντων, τα έχουν αυτά τα μικρούλια. Το φαγητό μου είναι έτοιμο. Πάω να φάω, διότι έχω λυσάξει την πείνα. Δεν είναι απλά διαλυματική αυτό, αλλά εγώ κάνω διαλυματική 12 με 8 και τώρα έχει πάει 2 και δεν έχω βάλει μπουκιά στο στόμα μου και νιώθω λίγο κομμάτια. Κάπου εδώ θα σας αφήσω. Θεωρώ ότι για ημέρα που είχα και το Φώτη μες στα πόδια μου, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς τίποτα, τα πήγα πάρα πολύ καλά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εμένα μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Θέλω να έχω πρόγραμμα στην καθημερινότητά μου, τι θα κάνω τώρα, τι θα κάνω μετά, τι θα κάνω παραμετά, να ξέρω ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Θέλω να έχω κάποια συγκεκριμένα πραγματάκια που πρέπει να τα κάνω, να έχω κάποια to-do εκείνη την ημέρα. Αυτά. Αυτά. Κάπου θα σας αφήσω. Να περάσετε τέλεια, καταπληκτικά, υπέροχα και θα τα πούμε αύριο. Πάει, δεν πάει ο Φώτης στο σχολείο.